Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Μούφος Δημητράς και αυτό είναι το κανάλι Ογιοπόνος. Πάμε για intro και ξανά εδώ. Μη φύγει κανένας γιατί εδώ θα τα μάθετε όλα. Αυτό το βίντεο θα είναι το τελευταίο της χρονιάς. Γι' αυτό θα ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα με υγεία σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Παραδοσιακά σε κάθε σπίτι στη Κέρκυρα προετοιμάζονται διάφορα εδέσματα όπως το νούμπουλο, οι σικομαΐδες και τα τζαλέτια. Το νούμπουλο ή αλλιώς κερκυριακό προσούτο είναι ένα κατάλοιπο της ενετικής κυριαρχίας που διήρκησε από το 14ο αιώνα περίπου έως το 18ο αιώνα. Ο τρόπος παρασκευής του είναι από χοιρινό κρέας, το οποίο αρχικά παστώνεται με χοντρό αλάτι και ύστερα μαρινάρεται σε κόκκινο κρασί με μπαχαρικά και βότανα της κερκυραϊκής υπαίθρου. Ύστερα, αφού περαστεί σε φυσικό χοιρινό έντερο, πασπαλίζεται με ρίγανη, πιπέρι και καπνίζεται με αρωματικά βότανα του νησιού, όπως φασκόμηλο, φλεσκούνι, σχήνο, ρίγανη, δάφνη και άλλα. Την παραμονή των Χριστουγέννων σερβίρεται σε πολύ λεπτές φέτες, με τη συνοδεία κρασιού της Νέας Εσσοδίας, τυριών και φρέσκων σαλατών. Οι σικομαΐδες είναι ένα είδους πικάντικου γλυκού. Η παρασκευή τους γίνεται από ξερά σίκα, ζυμωμένα με μούστο ή ούζο, πιπέρι, σπόρους μάραθρου και ξύσμα λεμονιού. Πιο συγκεκριμένα, η παρασκευή της σικομαΐδας γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την ημέρα που θα σερβιστεί, ως εξής. Ψιλοκόβοντας τα ξερά σίκα, τα βάζουν μέσα στο μούστο μαζί με λικέρ μαστίχας, ούζο, γλυκάνισο, πιπέρι, κανέλα, γαρίφαλο και καρύδια. Αφού πέρασε μια νύχτα το μείγμα, δένει. Το επόμενο πρωί πλάθονται σε στρογγυλή μορφή και τυλίγονται σε φύλλα σικιάς και δένονται με σπάγκο. Κατόπιν πρέπει να ψηθούν, έτσι ώστε να χάσουν την υγρασία τους. Μετά φυλάσσονται σε μέρος δροσερό και μπορεί να διατηρηθούν για ένα χρόνο. Το τρίτο έδεσμα φτιάχνεται από καλαμποκάλευρο και αλεύρι για όλες τις χρήσεις και στην ουσία είναι ένας πεπλατισμένος νόστιμος λουκουμάς, ο οποίος ονομάζεται τζαλέτι. Σερβίρεται με ζάχαρη ή μέλι. Ας πούμε και μερικά πράγματα για τέσσερα φυτά των Χριστουγέννων. Η αροκάρια είναι ένα κομοφόρο δέντρο. Αν τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο, χρειάζεται μέτρες θερμοκρασίες και καλή αποστράγγιση. Σε εσωτερικό χώρο πρέπει να υπάρχουν μέτριες θερμοκρασίες και την άνοιξη και το καλοκαίρι να βγαίνει έξω, σε μέρος που δεν υπάρχει άμεση επαφή με το φως του ήλιου. Για το πότισμά του, τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε 2 με 3 ημέρες. Και το χειμώνα, το πότισμα γίνεται σε περίοδους που ξεραίνεται το χώμα. Όσον αφορά τη λίπανση, είναι απαιτητικού τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Μια φορά το μήνα, εφαρμογή ενός σκευάσματος για φυτά εσωτερικού χώρου. Η υπομονή ή αλλιώς κάκτος των Χριστουγέννων έχει πλούσια ανθοφορία που εμφανίζεται ολόκληρη την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Κατάγεται από τη Βραζιλία και κάνει όμορφα ροζ, κόκκινα, φούξια, λευκά, άνθη. Μπορεί να είναι φυτό εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, αλλά δεν πρέπει να το χτυπά ο ήλιος, ειδικά τις μεσημερινές ώρες. Για να κάνει την καλύτερη ανθοφορία την περίοδο του φθινοπόρου, χρειάζεται να είναι σε δροσερό περιβάλλον. Γενικά, δεν πρέπει να βρίσκεται σε σκοτεινά σημεία και κοντά σε θερματικά σώματα. Για να ανθοφορήσει γρήγορα επίσης, δεν πρέπει να μπει σε μεγάλη γλάστρα, δηλαδή οι ρίζες του πρέπει να στριμωχτούν λίγο στο γλαστράκι. Χρειάζεται καλή αποστράγγιση και πότισμα στους καλοκαιρινούς μήνες κάθε εβδομάδα και τους άλλους μήνες λιγότερο. Γενικά, όταν δούμε το χώμα στεγνό, μόνο τότε ποτίζουμε. Το αλεξανδρινό είναι ένα ακόμα φυτό, συνηθισμένο με τα Χριστούγεννα και μπορεί να διατηρηθεί όλο το χρόνο, όπως τα περισσότερα φυτά εσωτερικού χώρου. Δεν θέλουν απευθείας ηλιακό φως, αλλά χρειάζονται ένα φωτεινό σημείο μακριά από ρεύματα, παγωνιά και θερματικά σώματα. Μετά τις γιορτές, την εποχή της άνοιξης, μπορεί να φυτευτεί σε μεγαλύτερη γλάστρα ή και απευθείας στο χώμα.
Αλλά προσοχή, πρέπει να αποφεύγουμε σημεία με δυνατούς ανέμους και πολύ ήλιο. Τα καλύτερα είναι σημεία με δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό. Το πότισμα πρέπει να γίνεται όταν στεγνώσει το χώμα. Όσο είναι σε γλάστρα, συνήθως κάθε 4 ή 5 ημέρες. Τώρα, το μυστικό για να κοκκινήσουν τα φύλλα, τα επόμενα Χριστούγεννα, πρέπει να σκεπάσουμε με μαύρο νάιλον ή μαύρο γεώπανο το φυτό την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου για 12 με 14 ώρες την ημέρα, αλλά πάντοτε να έχει καλό αερισμό. Τα φυτά των Χριστουγέννων είναι αρκετά και θα αφήσουμε και κάποια για τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, θα πούμε και το επόμενο. Το επόμενο φυτό είναι αφιερωμένο στη Σουηδία από την Κέρκυρα. Ορχιδέα λοιπόν. Θεωρείται ένα ευαίσθητο φυτό στο φυσικό περιβάλλον. Αναρριχάται πάνω σε άλλα φυτά και απορροφά θρεπτικά συστατικά και νερό από την ατμόσφαιρα. Το σημαντικότερο είναι να διατηρήσουμε τις ρίζες υγιείς με επαρκή αερισμό για να μην σαπίσουν. Η τοποθεσία που θα επιλέξουμε δεν πρέπει να έχει άμεση επαφή με τον ήλιο, ωστόσο να είναι μια φωτεινή θέση. Γενικά η ορχιδέα δεν θέλει πολύ κρύο, ούτε ζέστη, γι' αυτό μακριά από παράθυρα, θερματικά σώματα. Οι ιδανικές θερμοκρασίες είναι 18 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όσο για το πότισμα, ο καλύτερος τρόπος είναι να βυθίζεται η γλάστρα σε χλιαρό νερό για μερικά λεπτά και κατόπιν να περιμένουμε να αποσταγγίσει. Αυτό το πότισμα το χειμώνα πρέπει να γίνεται κάθε 10 μέρες, την άνοιξη και το φθινόπωρο κάθε 7 μέρες και το καλοκαίρι κάθε 5 ημέρες. Φυσικά, όταν υπάρχει υγρασία, δεν ποτίζουμε. Αυτό ήταν. Κάνε ένα like στο βίντεο και μέχρι του χρόνου, χρόνια σας πολλά, υγεία και χαρούμενες γιορτές. Τσα!